Καλή σας μέρα. Θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω σε αυτή την αίθουσα και είναι πράγματι πολύ ωραία. Θα μας βλέπετε συχνά εδώ, είπα, τίποτα άλλο. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η παρουσία μου εδώ πέρα σήμερα στην ανακοίνωση των δράσεων του 2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών υποδηλώνει την πρωταρχική σημασία που η κυβέρνηση αποδίδει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το 2012, με σκληρή προσπάθεια και χάρη στις πολύ μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, εξασφαλίσαμε την παραμονή μας στην Ευρωζώνη, αλλά και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας μας. Το βελτιωμένο αυτό κλίμα το βιώνουμε σε όλες τις διεθνείς μας επαφές. Το αναγνωρίζουν οι εταίροι μας, όπως πλέον οι πάντες αναγνωρίζουν την ανάγκη, την ξεκάθαρη, να καταπολεμήσουμε την πρωτόγνωρη ύφεση, την πολύ μεγάλη ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία που χτυπάει τα νέα τα παιδιά. Το στίχημα λοιπόν τώρα είναι να αξιοποιήσουμε το κλίμα, να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν γίνει και να προσελκύσουμε πάνω απ' όλα επενδύσεις. Στόχος απαραίτητος αλλά και δύσκολος σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αυτό θα το κάνουμε με συγκεκριμένα χρονοστοχοδιαγράμματα. Θα προσελκύσουμε επενδύσεις όχι με ευχές, όχι με δημόσιες σχέσεις, αλλά με συγκεκριμένα ουσιαστικά βήματα. Όμως οι επενδύσεις προαπαιτούν ρευστότητα. Και η ρευστότητα θα προέλθει από την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος και από την επιστροφή καταθέσεων που έχει ήδη ξεκινήσει. Υποστηρικτικά από πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται, όπως το ΕΤΕΑΝ και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι επενδύσεις προαπαιτούν διαρθρωτικές αλλαγές, έγιναν όπως είπα ήδη πολλές, προχωράμε ακόμα περισσότερο με στόχο να γίνει η ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τέλος, το κράτος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόωθηση των ιδιωτικοποιήσεων, των μεγάλων έργων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.